Ξενούμε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, τον κύριο Δημήτρη Σταθόπουλο. Προστρέχουμε συχνά σε αυτόν και στους συναδέλφους του. Τι κάνετε, κύριε πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Πώς ξυπνήσατε σήμερα, αν κοιμηθήκατε βέβαια? Δυστυχώς αυτή τη στιγμή κανένα από τα παιδιά του Πυροσβεστικού Σώματος στην Αθήνα δεν έχει κοιμηθεί. 500 συνάδελφοί μου είναι πάνω στην πυρκαγιά. Γίνανε οι αλλαγές το πρωί. Άλλοι 500 είναι σήμερα στην συγκεκριμένη πυρκαγιά και αύριο πάλι θα ξαναέχουμε άλλους 500 πυροσβέστες συνεχόμενα, προκειμένου να σβήσει και το τελευταίο κάρβουνο, όπως λέμε εμείς, προκειμένου να μην έχουμε άλλες δεξιάδες συνέπειες. Τώρα, να ξεκινήσουμε από τη συγκεκριμένη πυρκαγιά, κύριε Σταθόπουλε, γιατί έχουμε και πολλά μέτωπα σε διάφορα σημεία. Εν τέλει, τι έφταιξε και πήρε τόσο μεγάλη φωτιά η πυρκαγιά στην Βαρυμπόμπη, έτσι για να το λέμε, να συνεννοούμαστε? Εδώ και μια εβδομάδα περίπου, όπως όλοι γνωρίζετε και με διάφορα σποτ και το περιοριστικό σώμα και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μίλαγε για ακραίες θερμοκρασίες, για τον καύσωνα και μια απίστευτη επιστροφή ξηρασία με μηδανική και χαμηλή υγρασία, που και όλοι οι επιστήμονες, δεν χρειάζεται να είσαι επιστήμονες για να το καταλάβεις, έλεγαν ότι θα έχουμε πυρκαγιές. Ναι. Εμείς είχαμε δείκτη επικινδυνότητας 4, είχαμε γενική επιφυλακή και σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας και ιδιαίτερα σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή είχαμε φτιάξει σύμφωνα με το σχεδιασμό δασών της περιφέρειας Αττικής, είχαμε σκορπίσει συσσαγωγικά, αν μου επιτρέπετε τη λέξη, την ευρύτερη περιοχή εκείνη, Βαρυμπόμπη, Τατόη, Θρακομακεδόνες, Κυπογράδη Πολιτεία, Κατσιμίδη κτλ. Κρυονέρη. Γύρω στα 7 πυροβολικές, μια απόσταση 2 χιλιόμετρων περίπου, είχαμε 7 πυροσβεστικά οχήματα προκειμένου να ελέγχουμε την περιοχή. Δυστυχώς το πυροφορτικό φορτίο που υπήρχε λόγω της ξηρότητας του εδάφους και των χόρτων δεν έδωσε τη δυνατότητα και στα οχήματα αλλά και ειδικότερα στα εναέρια μέσα, όπως θα είδατε σε κάποιους δείκτες της τηλεόρασης, ότι στην αρχή της πυρκαγιάς, ενώ έριχνε το ελικόπτερο και μας προκάλεσε και εμάς πραγματικά εντύπωση, έσβηνε η συγκεκριμένη φλόγα και αμέσως σε δευτερόλεπτα ξαναπεταγόταν. Ναι. Αυτό μας ανησύχησε ιδιαίτερα την πρώτη στιγμή και τελικά επιβεβαιώθηκαν οι ανησυχίες μας ότι δεν πάει κάτι δεν πάει καλά, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτές τις τραγικές συνέπειες. Ευτυχώς όχι σε ανθρώπινο δυναμικό. Ναι, ναι. Ευτυχώς αυτό είναι το μείζον βεβαίως. Απ' την άλλη, είναι πολύ μεγάλη καταστροφή σε διάφορα επίπεδα, ξεχωριώντας από το περιβαλλοντικό κομμάτι, τα σπίτια, τα αυτοκίνητα και τα ζώα βεβαίως, δεν το συζητάω και ούτω καθεξής. Θέλω να τονίσω και να ευχαριστήσω όλους τους συνάδελφους μου, οι οποίοι έδωσαν ένα πραγματικά τιτάνιο αγώνα όλο το βράδυ, σε απίστευτες θερμοκρασίες, όταν κάποιοι έδιναν οδηγίες σε εργαζόμενους να προσέχουν να μην δουλεύουν πολύ με στο καύσωμα. Εμείς για 10 ώρες περίπου κάναμε ένα τιτάνιο αγώνα προκειμένου να αντιθασέψουμε την φωτιά. Και επίσης, αν γνωρίζετε, υπάρχει αυτή τη στιγμή αναστολή και ανάκληση αδειών σε όλο το πυροσβεστικό σώμα των αδειών του πυροσβεστικού σώματος. Ναι. Να ρωτήσω, καταρχάς, κάτι συγκεκριμένο σε σχέση με αυτήν την φωτιά, ότι έχει σβήσει τελείως? Μας είπατε βέβαια και το τελευταίο κάρβουνο, αλλά ουσιαστικά αν έχει σβήσει. Δεν έχει τελειώσει η φωτιά. Είναι ακόμα επικίνδυνη. Επικίνδυνη γιατί εμείς λέμε ότι έχει οριοθετηθεί, αλλά επί της ουσίας περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα να το δώσει το πυροσβεστικό σώμα, ότι έχει τελειώσει αυτή η πυρκαγιά. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Είναι πάντα επικίνδυνη. Πιστεύουμε να μην έχουμε τίποτα άλλες ιστορίες εισαγωγικά, γιατί να ξέρετε ότι την επόμενη ώρα μετά τις 11 θα βγουν και άλλες πυρκαγιές ανά την Ελλάδα. Να μην υπάρχει αυτή η φοβία και διασκορπιστούν οι δυνάμεις σε άλλες περιοχές που είναι εκεί πέρα. Τι εννοείται όταν λέτε μετά τις 11 θα βγουν και άλλες φωτιές? Συνήθως το 90% των πυρκαγιών στην Ελλάδα βγαίνει μετά τις 11. Α, το λέτε εμπειρικά, ναι, ναι. Ναι, μετά τις 11, 11 με 4 είναι το 90% των πυρκαγιών στην Ελλάδα. 11 με 4 θα έχω, όπως είχαμε χθες 80 πυρκαγιές, έτσι και σήμερα θα έχουμε πάλι 80 πυρκαγιές. Μακάρι να μην έχουμε, φανταστείτε να έχουμε μια πυρκαγιά, να έχουμε αυτή τη φωτιά. Φανταστείτε να έχουμε μια πυρκαγιά μικρής μορφής, αλλά θα πάνε δυνάμεις στο Αττικό άλσος,
ή στον Ιμητό ή στο Λάβριο. Καταλαβαίνετε. Στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Η διασπορά δυνάμεων θα υπάρχει. Ούτως ή άλλως όμως υπάρχουν πολλά πολλά μέτωπα και δύσκολα από ό,τι έχουμε καταλάβει και από τους συναδέλφους αλλά και από τα στελέχη της αυτοδιοίκησης και την πολιτική προστασία. Μαθαίνουμε ότι η πιο δύσκολη αυτή την ώρα είναι στην Εύβοια. Έχει φωτιά όμως και στην Μεσσηνία. Βεβαίως, έχουμε ανοιχτά μέτωπα σε όλη την Ρόδο, στην Κο. Και η μέρα βεβαίως είναι πολύ δύσκολη, όπως πολύ σωστά είπατε, τέτοιες ώρες ξεκινάνε οι συνθήκες. Και από Παρασκευή, Σαββάτο που θα αρχίσουν και οι αέριδες, που λέμε, θα έχουμε ακόμα πιο δύσκολες συνθήκες. Και πάντα με αέριδες είναι και πολύ πιο δύσκολη η αντιμετώπιση, σωστά. Έτσι, βεβαίως, ακριβώς. Τώρα να ρωτήσω κάτι τελευταίο, έτσι, εδώ που βρισκόμαστε, η προστασία λειτουργήσε και βεβαίως η ενίσχυση του περιοριστικού σώματος. Κατά καιρούς έχω μιλήσει και με εσάς και με συναδέλφους σας, μας λέγατε πολλές φορές το πιο απλό παράδειγμα, ότι οι εθελοντές ή οι άνθρωποι που είναι οι εποχικοί δεν είχαν ούτε τα στοιχειώδη, δηλαδή τις στολές που χρειάζονται για να κάνουν οι άνθρωποι τη δουλειά τους. Από αυτή την άποψη, από άποψη προετοιμασίας, ήταν καλύτερα τα πράγματα φέτος. Από άποψη μέσων ατομικής προστασίας όσον αφορά το περιοριστικό σώμα, ήταν πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού έχουμε αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά στην ευρύτερη περιοχή, σας γνωρίζω ότι υπάρχουν 5 εθελοντικές ομάδες οι οποίοι μπορεί να έχουν και τουλάχιστον 20 οχήματα, εμπλήρως εξοπλισμένα. Και τους ευχαριστούμε πολύ όλες τις εθελοντικές ομάδες και τους εθελοντές του περιοριστικού σώματος που έκαναν τα μέγιστα πάνω σε αυτή τη φωτιά. Αλλά όπως είπαμε, ήταν ιδιαίτερες συνθήκες και οι δύναμη του αέρα, του αέρα έκαναν αυτή την καταστροφή. Και, ναι. Και δεν ξέρω πόσο έχει παίξει ρόλο, κύριε Πρόεδρε, η τόσο μεγάλη αύξηση θερμοκρασίας, ενώ οι 3, οι 4 ή οι 5 βαθμοί από 40-45. Βεβαίως, αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα και το λένε και στις συλλήσεις του όλοι οι επιστήμονες, οι ειδικοί δηλαδή, ότι η πάρα πολύ χαμηλή υγρασία με τις ψηλές θερμοκρασίες είχε ξεράνει τον τόπο εισαγωγικά. Και έπαιξε σημαντικό ρόλο. Κύριε Σταθόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία. Καλή δύναμη και από καρδιάς ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Φαντάζομαι μεταφέρω και όλων των ακροατών τις ευχές και την αγάπη και την εκτίμηση στο πυροσβεστικό σώμα. Να είστε καλά, καλά κουράγια και δεν ξέρω τι να πω για το επόμενο διάστημα. Γιατί είναι δύσκολο, είμαστε στην πιο δύσκολη φάση. Να είστε καλά. Ναι. Ελπίζω να μην με ξαναενοχλήσετε σε να μην έχω άλλες φωτιές δηλαδή και εγώ για τέτοιες άδειες τα πράγματα. Να είστε καλά, κύριε Σταθόπουλε. Ευχαριστώ πολύ.